υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει την αρχαία λύρα, την αρχαία λύρα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Κουμαρτζής, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα και μαζί του βέβαια και μουσικό συνεργάτη δάτου, να την καλησπερίσω, η κυρία Ελένη Ελιώνα Σινιάρη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και από εμάς. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι, όποιος έχει ακούσει αυτό τον ξεχωριστό ήχο της αρχαίας λύρας, είναι ένας ήχος ο οποίος μιλά στις καρδιές όλων μας. Κύριε Κουμαρτζή, ο λόγος σε εσάς, να ξεκινήσουμε με εσάς. Έτσι ακριβώς. Ο ήχος του, μιλάμε για ένα όργανο το οποίο έτσι προέρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Μιλάμε για ένα όργανο το οποίο υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, έτσι σαν σύμβολο, και ξεκινάει πάρα πάρα πολύ πίσω και χρησιμοποιήθηκε σαν αναφορά κατασκευαστική και ακουστική για αρκετά από τα όργανα που γνωρίζουμε και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, για πολλές χιλιάδες χρόνια το όργανο αυτό δυστυχώς δεν μπορούσε κάποιος να το ακούσει. Δεν είχαμε μουσικούς να παίζουν με το συγκεκριμένο όργανο. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα, όταν κάποιος, για παράδειγμα, ακούει λύρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αμέσως συνήθως στο μυαλό του έρχεται η κριτική λύρα, η ποντιακή λύρα ή η πολίτικη λύρα, όργανα δηλαδή τα οποία παίζονται κατά βάση με δοξάρι, το ξωτά δηλαδή. Μιλάμε τώρα για αιώνες πίσω. Για βάλτε μας λίγο χρονολογικά, πού βρισκόμαστε. Η παλαιότερη αναπαράσταση έγχορδου μουσικού οργάνου που έχει βρεθεί σε ένα κυκλαδίτικο αγκείο τοποθετείται στο 3000 π.Χ. Το οποίο σημαίνει ότι ήδη ήταν μια εικόνα συνηθισμένη για το καλλιτέχνη το οποίο το αποτύπωσε σε αυτό το γαλματίδιο. Οπότε μιλάμε για μια ιστορία περισσότερα από 5.000 χρόνια ιστορίας, για κάτι το οποίο το γνωρίζουμε έτσι με επιστημονικά δεδομένα. Κύριε Κουμαρτζή, ότι πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Η κατασκευή της αρχαίας λύρας βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε αυτές τις αναπαραστάσεις. Ακριβώς. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το υλικό των οργάνων είναι τέτοιο που δεν μπορεί να, έτσι, μετά από τόσα χρόνια να βρεθεί. Έχει βρεθεί μόνο ένα έτσι, υπόλοιπο από ένα καύκαλο χελώνας, γιατί στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν πραγματικό καύκαλο για το ηχείο. Και κατά βάση έχουν σωθεί αναπαραστάσεις και σε κάποιες λίγες περιπτώσεις και κάποια γάλματα, τα οποία βέβαια όμως είναι κατά βάση αντίγραφα ρωμαϊκά από αρχαία ελληνικά αγάλματα. Και έχουμε φυσικά και το λόγο, έτσι. Έχουμε και το κείμενο που σε αρκετές περιπτώσεις, μέσα για παράδειγμα από το έργο του Αριστόξενου, αλλά και κάποιες έμεσες αναφορές, υπάρχουν κάποιες πολύ πρακτικές και σημαντικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο παίζεται η αρχαία λύρα. Κυρία Σινιάρη, να μας πείτε το κίνητρο που σας οδήγησε στο να ασχοληθείτε έτσι με την αρχαία λύρα. Εγώ δυστυχώς δεν ασχολούμαι με την αρχαία λύρα, αλλά τραγουδάω, οπότε κατά κάποιο τρόπο. Να υπηρετείτε τη μελωδία της αρχαίας λύρας. Αυτό λέει συνάδελφος. Υπήρξε κάποιο κίνητρο που πήρατε αυτήν την απόφαση? Το κίνητρο, η συνεργασία, η αγάπη για τη μουσική και για την συγκεκριμένη μουσική. Βέβαια. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουμαρτζή, ξεκινήσαμε από την αρχή στο μέτωπο των ήχων, στις νότες, στις μελωδίες, στις μελωδίες. Πώς έγινε η πρώτη επαφή? Την πήρατε στα χέρια σας, την κατασκευάσατε? Την κατασκεύασα για την ακρίβεια ο πατέρας μου, Αναστάσιος Κουμαρτζής, και ο αδερφός μου, ο Ιορδάνης Κουμαρτζής, στον Ευρωπό Κλικής, είναι το χωριό από το οποίο... Βέβαια, τα είχαμε πει, και πέρυσι, βέβαια. Το οποίο είναι αποτέλεσμα έτσι ακριβώς όπως είπατε και εσείς, μιας μελέτης και μιας συνεργασίας που κάναμε εδώ με το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Από ένα σημείο και μετά, το πρώτο βήμα είναι σε ό,τι αφορά ακριβώς όπως είπατε στην ανακατασκευή. Το δεύτερο βήμα έχει να κάνει με το πώς μπορεί το συγκεκριμένο μουσικό όργανο να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να εκφραστεί ο καθένας από εμάς μέσα από τη μουσική. Το οποίο ήταν γνωστό όπως γνωρίζετε και από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν χώροι που το όργανο το συγκεκριμένο, η αρχαία λύρα, αποδίδει καλύτερα? Δηλαδή, για παράδειγμα, συγχωρέστε με για την αφέλεια της ερώτησης, στο βουνό, σε κάποιο εξωτερικό χώρο, σε κλειστό χώρο, το έχετε μελετήσει? Έχουμε κάνει σχετικές μελέτες και σε κάποια θέατρα έτσι, που έχουμε συμμετέχει, τέλος πάντων, σε κάποιες παρουσιάσεις και σε κάποιους χώρους όπως είμαστε τώρα, έτσι, που είναι πιο θολωτοί και έχουμε έτσι, ιδιαίτερη ακουστική. Η αλήθεια είναι ότι στην φύση η λύρα ακούγεται, προσωπική μου έτσι, αίσθηση είναι ότι ακούγεται πιο όμορφα από οπουδήποτε. Μπορεί να μην είναι ο ήχος ο κολακευτικός που θα ακούσει κάποιος μέσα σε έναν χώρο που έτσι θα φωτίσει, να το πω έτσι, τον ιδιαίτερο ήχο της, αλλά είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι και κατασκευάστηκε εκεί και ότι κατασκευάστηκε για να παιχτεί εκεί. Δηλαδή σε χώρους εξωτερικούς που μπορεί ουσιαστικά ο ήχος του οργάνου να γίνει ένα με τον ήχο της φύσης. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που κατά βάση το υλικό που γυρνάμε τώρα για το κανάλι μας, για το Σίκυλο, για το κανάλι του YouTube, που ουσιαστικά κάνουμε πολλές ηχογραφίες στο εξωτερικό. Ήμασταν
τώρα και στο ροπέδιο των Μουσών πριν από περίπου ένα χρόνο στον Όλυμπο. Ναι. Ενώ πριν από περίπου 8 μήνες κάναμε μια αντίστοιχη ζωντανή ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση στην Δρακόλυμνη. Προσαρμόζονται παραδοσιακά άσματα, παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακές μουσικές πάνω στις δυνατότητες της λύρας. Πώς είναι η διαδικασία? Το όργανο είναι το μέσο. Κάθε μουσικός επιλέγει πώς μπορεί να παίξει με το κάθε όργανο και τι θέλει να εκφράσει. Μπορεί κάποιος να παίξει αρχαίες μελωδίες, μπορεί κάποιος να παίξει σύγχρονες μελωδίες και παραδοσιακές, όπως κάνει για παράδειγμα ο Θανάσης ο Κλεόπας, όπως είναι η Ελληνά η Παλερά, δηλαδή οι συνθέτες σύγχρονοι που γράφουν μουσική σε λύρα, ή μπορεί να κάνει αυτό που κάνουμε κι εμείς, να συνθέσει νέα μουσική. Εμείς τώρα ετοιμάζουμε εδώ με την Ελένη και με τον Ευαγόρα τον Πεκιάρη στην Κύπρο και με κάποιους συνεργάτες ακόμα, τον Μάριο του Ποδάρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έναν δίσκο για ένα σημείο που ονομάζεται Πάσης, το οποίο ουσιαστικά αποτελείται πρωτότυπες συνθέσεις που έχουν γραφτεί ειδικά για τη λύρα και συνοδεύονται είτε με τη φωνή είτε με κάποια όργανα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα μας βάλετε λίγο στο κλίμα, θα ακούσουμε κάτι από εσάς? Ναι, θα σας βάλουμε τώρα, θα σας παίξουμε. Πάμε να δούμε. Μεγάλη χαρά. Και πολλούς χαιρετισμούς στην αγαπημένη. Ένα μας μεγάλο ευχαριστώ, εννοείται. Να είστε καλά. Πάμε να τους ακούσουμε λοιπόν. Εκπληκτική, η αλήθεια είναι πως μας ταξιδεύουν σε ένα διαφορετικό πεδίο μελωδίας. Ξέρεις, Βάλια, λέμε για λύρα, αναφερόμαστε σε λύρα και επί τόπου μας πηγαίνει το μυαλό και ο νους στην κριτική λύρα, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι... Και πόσο οποίοι... όμορφα συναισθήματα βέβαια μας προκαλεί η αρχή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε καλό πολύ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο.